Καλησπέρα, με ακούτε? Έλα εκεί. Καλά πήρατε παίκτη από τη Μύκονο. Και το όνομα αυτού, Φρατζή Πιερό, ο Λουκάκου της ΑΕΤΗΣ. Αυτά, αυτά δεν μπορώ. Πρέπει κάπως. Κάνε τέτοια λες εσύ, μπράβο ρε. Έτσι, γιατί είναι ένα θηριώδη σεντερφόρ από τη Μακάμπι Χάιφα. Μέχρι τώρα βέβαια τον ήξεραν περισσότερο οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Τον είχαν συναντήσει προδιετίας σε ένα 0-4 με τη Μακάμπι Χάιφα στο στάδιο Καραϊσκάκη που είχε κάνει και 2 γκολ. Και του Παναθηναϊκού. Εσάς με βάλε 4, φίλε. Ναι, αλλά οι καλές θέσεις που έπαιρνε δίναν την ευκαιρία σου της Μακάμπι να βάζει τον γκολ. Κοίταξε, ότι βοήθησαν αυτά τα 2 γκολ λίγο στο να τον φέρουν στην ΑΕΚ, πιστεύω ότι κάτι λίγο θα βοήθησαν. Ναι, όταν ξέρει το δρόμο προς τα δίχτυα εκείνα, τα συγκεκριμένα δίχτυα, κάτι καλό είναι. Πέρα από την πλάκα, πρόκειται για μια λύση που επιτέλους φάνηκε στον ορίζοντα της ΑΕΚ μετά τα ναυάγια με Φοβανά και Μαρσιάλ και τους λοιπούς. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να δικήσει σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια έχει ένα μέσο όρο ένα γκολ κάθε δύο παιχνίδια και σε υψηλό επίπεδο Champions League και Europa League με την Maccabi Haifa, ενώ έχει περάσει και από Βέλγιο και από Γαλλία 2. Έχει καλές παραστάσεις, είναι πάρα πολύ ψηλός όπως είπαμε στο 1.95, παίχτης center for καθαρά περιοχής και μάλιστα με τέτοια χαρακτηριστικά που αν είναι υγιής και αυτός και ο Γκαρσία, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τους δούμε και τους δύο μαζί με τον πιθανολογό, με τον Πιερό, ας τον δούμε βέβαια πρώτα με τη φανέλα της ΑΕΚ πιο προωθημένο, τον Γκαρσία λίγο πίσω του, λίγο πιο δεξιά. Λέμε τώρα. Πάντως φαίνεται ότι κλείνει ένα τεράστιο κενό για την ΑΕΚ και να δει σιγά σιγά, επιστρέφοντας με το καλό από αύριο στις προπονήσεις, γιατί είχε δώσει και ρεπό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ο Ματίας Αλμίδας στους παίχτες του, για την προετοιμασία για την τέταρτη αγωνιστική για τον αγώνα με τον Βόλο την ερχόμενη Δευτέρα. Να δούμε και τον Περέιρα βέβαια, γιατί εγώ εκεί υπολογίζω πολύ, περισσότερο και από τον Λαμέλα να πω την αλήθεια. Αλλά βέβαια, το θέμα είναι ότι πλέον όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει το επίπεδο φέτος να είναι καλύτερο και από το περσινό. Και για να λέμε και την αλήθεια, εγώ συμφωνώ με το φίλο που επισημαίνει ότι αυτό έγινε και μετά την κατάκτηση του Conference από τον Ολυμπιακό. Και μετά την κατάκτηση του Double από την ΑΕΚ θα έλεγα. Γιατί και την περσινή χρονιά προσπάθησαν όλοι να βελτιωθούν και είχε και σαν αποτέλεσμα βέβαια και το conference και την καλή πορεία του ΠΑΟΚ. Υπάρχει τέλος πάντων ένας ανταγωνισμός πολύ πιο ισχυρός από τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως η ΑΕΚ το κάλυψε το 9, οπότε επιλογή νομίζω ήταν να μην αποκτηθεί κάτι πίσω στα αριστερά, πίσω από τον Πίλιο. Ναι, μάλλον έτσι φαίνεται να είναι. Βέβαια έπεσε το βάρος στην απόκτηση του Center Four και δεν ξέρω και αν υπήρχε και χρόνος να ασχοληθούν, γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη αυτή η κάλυψη του κενού. Περισσότερο το αριστερό back θα ήταν μια ευκαιρία που θα προέκυψε ίσως τελευταία στιγμή, που προφανώς δεν προέκυψε. Ξέρουμε περίπου στα πόσα έκλεισε η μεταγραφή? Όχι, δεν έχει διαρρεύσει ακόμα τίποτα. Σήμερα το βράδυ αναμένεται ο Πιερός στην Αθήνα. Και αύριο θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Α, αύριο είναι επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν? Όχι, αυτό που λέμε έτσι κι αλλιώς δεν είχε και προπονήσεις αυτές τις μέρες. Δεν υπήρχαν και μέχρι την Παρασκευή κάποια προβλήματα. Ο Γιόνσον επέστρεψε. Οπότε πιθανότατα να προπονηθεί και όλη την εβδομάδα κανονικά, θα υπολογίζεται και για τον αγώνα με τον Βόλο ξανά. Ναι, και σιγά σιγά και ο Μπρινιόλη. Και ο Μπρινιόλη, γιατί και ο Στρακώση δεν είναι στα καλά του, οπότε ίσως επιστρέψει και νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Να υποθέσω ότι η Φοφανά Μαρσιάλ βγαίνει το κάδρο τελείως. Τελείως, ναι. Ήδη καθυστέρησε πάρα πολύ αυτό το θέμα και εφόσον βρέθηκε λύση, νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να ασχολούμαστε. Μάλιστα. Okay, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Λάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Λάκη. Να είστε καλά, υγεία να έχετε και 102,7 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Μας έμεινε η γραμμή. Με την κίνηση ο Σοάρες, εδώ χαμός.